κλείνει οριστικά ο κύκλος αένας καταστροφολογίας για την ελληνική οικονομία, μια γραμμή την οποία επέλεξε να ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία επί μια ολόκληρη τριετία. Επένδυσε πολιτικά σε αυτή την κατεύθυνση και σήμερα κατανοεί ότι επέλεξε το δρόμο του αυτοεξευτελισμού. Και τούτο διότι τα ελληνικά ομόλογα καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ χαμηλών αποδόσεων. Το ελληνικό πενταετές βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που υπάρχει η ελληνική καμπύλη, δηλαδή από το 1997, στο 2,24%. Ενώ το δεκαετές, που αποτελεί και το σημείο αναφοράς για τις αγορές χρήματος, βρίσκεται σε χαμηλό 15ετία στο 3,45%. Το Eurogroup επίσης την προηγούμενη εβδομάδα ενέκρινε την εκταμείευση του 1 δισεκατομμυρίου από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που παρακρατούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας οριστικοποιήθηκε με τρόπο που καλύπτει τη μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών εντός του πλαισίου που θέτουν οι εποπτικοί μηχανισμοί του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Σε συνθήκες λοιπόν απόλυτης ασφάλειας και σταθερής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα. Στον ορίζοντα βρίσκονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους και φυσικά μέρημνά μας παραμένει η διαρκής ενίσχυση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Χθες όμως, κυρίες και κύριοι, υπήρξε και μία εξέλιξη στην υπόθεση της Νοβάρτης, μιας υπόθεσης που από την πρώτη στιγμή κατατρομοκράτησε τις δυνάμεις του παλιού καθεστώτος και οδήγησε σε αντιδράσεις οι οποίες είναι ενδεικτικές της νοοτροπίας αυτού του καθεστώτος, ότι αποτελούν τους νόμιμους και αιώνιους ιδιοκτήτες της χώρας και των θεσμών της. Οι ίδιοι που υπερασπίζονται στα λόγια την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών και επαναλαμβάνουν διαρκώς το σεβασμό και την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν δίστασαν από την πρώτη κιόλα στιγμή να την εξυβρίσουν, να μηνύσουν εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς, να απειλήσουν μάρτυρες, να προαναγγείλουν την εξόντωση των πολιτικών τους αντιπάλων, να μιλήσουν για σκευωρίες και στημένες δίκες. Προφανώς είχαν και εξακολουθούν να έχουν λόγους για να είναι πανικόβλητοι. Καθώς όλος ο λαός γνωρίζει ότι έστειναν δουλειές, ότι έβαζαν χέρι στο δημόσιο χρήμα παρασιτώντας σε βάρος του ελληνικού λαού, ότι υπηρετούσαν και συνεχίζουν να υπηρετούν δουλικά τα επιχειρηματικά συμφέροντα από τα οποία εξαρτώνται. Με αποτέλεσμα να οδηγήσουν τη χώρα στη χρεοκοπία και τα μνημόνια το 2010. Αδυνατούν βεβαίως να κατανοήσουν ότι οι πολιτικές ευθύνες που τους έχει αποδώσει ο ελληνικός λαός για τη χρεοκοπία της χώρας δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο. Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι η Ελλάδα αποτελεί κράτος δικαίου με νόμους και κανόνες που δεν εφαρμόζονται κατά το δοκούν, με δικαστικούς λειτουργούς που δεν λειτουργούν κατά παραγγελία κανενός. Είναι όμως ίδιον των εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ που παριστάνουν τους ευγενείς αστούς και τους πολιτισμένους να μεταμορφώνονται ακαριαία σε υβριστές και συκοφάντες όταν οι ίδιοι ελέγχονται. Πρέπει όμως να καταλάβουν, και θα το καταλάβουν, ότι σε μια δημοκρατία και σε ένα κράτος δικαίου τίποτα δεν τους διαφοροποιεί από όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Ότι τα αριστοκρατικά τους κεκτημένα ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Οι αντιδράσεις τους βεβαίως είναι ακριβώς εκείνες που τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Γι' αυτό το λόγο το κρίσιμο σήμερα είναι η ελληνική δικαιοσύνη να αφαιθεί απερίσπαστη να ολοκληρώσει την έρευνά της. Οι αθώοι να αθωωθούν και οι υπόλοιποι να κληθούν να δώσουν λόγο για όσα έχουν διαπράξει. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Για το τελευταίο που είπατε, επειδή μιλήσατε για δημοκρατία, ακούσαμε χθες όλοι τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας να απειλεί ευθέως τους προστατευόμενους μάρτυρες, λέγοντας μάλιστα και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που γίνει η κυβέρνηση. Ότι θα τους φέρει στη Βουλή, ότι θα άρει με την πλειοψηφία που έχει την ασυλία τους και θα ακολουθήσουν τα περαιτέρω. Το ερώτημα που κάνω εγώ είναι η συνταγμένη πολιτεία. Τι ακριβώς κάνει για να προστατεύσει τόσο τους δικαστές όσο και τους μάρτυρες που μετέχουν σε αυτή τη δίκη? Κοιτάξτε να δείτε, το τι γίνεται σε ό,τι αφορά την προστασία των μαρτύρων είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται από τον νόμο και υλοποιείται με βάση τις δικαστικές παραγγελίες από την ελληνική διοίκηση. Από εκεί και πέρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να κάνω είναι να σχολιάσω πολιτικά αυτές τις αντιδράσεις. Διότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για παράδειγμα, όταν κάποιος από την ελληνική κυβέρνηση τολμήσει να υπερασπιστεί τη συνταγματικότητα μιας νομοθετικής διάταξης για την οποία εκκρεμεί μια δίκη, θεωρείται ότι αυτό αποτελεί παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση πει ότι ο νόμος τον οποίο ψήφισα και ενδεχομένως εκκρεμεί ενώπιον ενός δικαστηρίου ή κρίση περί της συνταγματικότητάς του, όταν λοιπόν η κυβέρνηση πει για αυτό τον νόμο ότι κατά τη γνώμη μας είναι συνταγματικός, τότε έχουμε απαράδεκτη θεσμική εκτροπή και δίθεν παρέμβαση στη δικαιοσύνη.
Όμως, όταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρός της, αλλά και άλλοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε δικαστικές υποθέσεις, μηνύουν δικαστικούς λειτουργούς, απειλούν μάρτυρες, προαναγγέλουν πολιτικές εξοντώσεις, καταγγέλουν σκευωρίες, καταγγέλουν και κατηγορούν την ελληνική δικαιοσύνη ότι λειτουργεί ως το μακρύ χέρι της εκτελεστικής εξουσίας, τότε αυτό δεν αποτελεί θεσμική εκτροπή, δεν αποτελεί παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Αποτελεί απλώς τρόπο υπεράσπισης των συμφερόντων του εκάστοτε που κάνει αυτή την πολιτική δήλωση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε αυτά τα δύο μέτρα και αυτά τα δύο σταθμά. Ο λαός νομίζω ότι έχει κρίση. Οι πολίτες κατανοούν τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα εδώ. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί με απαράδεκτες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη να δημιουργήσει την αίσθηση ότι εδώ πρόκειται για μια στημένη υπόθεση, και μιλώ για την υπόθεση Νοβάρτης, ενώ στην πραγματικότητα εκτιμώ ότι η αντίδραση αυτή, τον μόνο τον οποίο εκθέτει, είναι την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό για το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση, δεν πρόκειται να φοβηθούν και θα προχωρήσουν με βάση τον νόμο, τον όρκο τους και το συνταγματικό τους καθήκον στην ολοκλήρωση της έρευνάς τους για την υπόθεση Νοβάρτης με τον τρόπο με τον οποίο ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν την καθημερινή, αν θέλετε, πολιτική διαχείριση μιας υπόθεσης η οποία είναι αναμφισβήτητη πραγματικότητα ότι έχει φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τόσο τον κύριο Γεωργιάδη όσο και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ, κύριε Τζολέτο. Με δεδομένο πως κάποιες υποθέσεις ήδη μπήκαν στο αρχείο, αυτό που είχε πει ο κύριος Παπαγγελόπουλος έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, πως η Νοβάρτης αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους, ισχύει? Βεβαίως. Η Νοβάρτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις ελληνικού κράτους. Έχουν γίνει εκτιμήσεις ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο το οποίο μπορεί να κόστισε στο ελληνικό δημόσιο, κύριε Τζολέτο, ακόμα και 23 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί είχε να κάνει με τις τιμολογήσεις φαρμάκων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι κάποια από τα τμήματα αυτής της δικογραφίας για συγκεκριμένα πρόσωπα οδηγήθηκαν στο αρχείο, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω επί της ουσίας σχόλιο για την επιλογή του εισαγγελέα να θέσει το δίνα τμήμα της δικογραφίας στο αρχείο και να συνεχίσει την έρευνά του για ένα άλλο τμήμα της δικογραφίας. Αυτού του τύπου τα σχόλια νομίζω ότι εκφεύγουν της δικής μου αρμοδιότητας. Θεωρώ ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του εισαγγελέα να ολοκληρώσει την έρευνά του ακριβώς με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος και το καθήκον του. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ουσία της υπόθεσης. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, ωστόσο τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΚΙΝΑΛ κάνουν κριτική στην κυβέρνηση και μιλούν για σκευωρία ακριβώς επειδή δεν βρέθηκαν χρήματα. Πατούν δηλαδή επάνω σε αυτό το αντικειμενικό γεγονός ότι στην υπόθεση δεν έχουν βρεθεί λογαριασμοί και γι' αυτό λένε ότι εν πάση περιπτώσει δεν ήταν η ιστορία της Νοβάρτης έτσι όπως ακριβώς εμφανίστηκε. Από ποιον εμφανίστηκε? Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή την συζήτηση με την έννοια ότι πλέον περνάμε στην ουσία της προδικασίας, περνάμε στην ουσία της υπόθεσης και είναι δεδομένο ότι ως εκ της θέσεώς μου είναι αδύνατο να σχολιάσω ακριβώς λεπτομέρειες ή πτυχές της υπόθεσης η οποία ερευνάται από τη δικαιοσύνη. Ο αρμόδιος εισαγγελέας είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την νομική υπαγωγή, θα ερευνήσει τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης και θα καταλήξει στην άσκηση ή όχι ή την μη άσκηση της ποινικής δίωξης. Επομένως, ειλικρινά δεν κατανοώ αυτό το οποίο με ρωτάτε. Η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ έχουν επιλέξει τη γραμμή της σκευωρίας με έναν τρόπο ο οποίος, αν θέλετε, προσβάλλει την ίδια την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, προσβάλλει την ηθική, την τιμή, την υπόληψη των δικαστικών λειτουργών, όχι μόνο εκείνων οι οποίοι διαχειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, διερευνούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά του συνόλου της ελληνικής δικαιοσύνης με άθλιες, απαράδεκτες, εξωθεσμικές παρεμβάσεις στην ίδια την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Πρόκειται όμως για τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που υποκριτικά ομνύουν
στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ακριβώς αυτόν τον σεβασμό τους, ο οποίος κατά κάποιους είναι αναμφισβήτητος. Νομίζω ότι πρόκειται για την πλέον υποκριτική, για την πλέον απαράδεκτη, για την πλέον εξωθεσμική και αντιθεσμική συμπεριφορά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόσπα, συγγνώμη. Όσον αφορά την υπόθεση Πετσίτη, Αρτεμίου και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτή την υπόθεση, θεωρείτε ότι της κυρίας Ξεπαπαδέα, θεωρείτε πως οι δημόσιες εξηγήσεις που έχουν δοθεί από τα φερόμενα σε εμπλεκόμενα πρόσωπα καλύπτουν την κυβέρνηση? Θα έπρεπε να δοθούν περισσότερες εξηγήσεις? Και είπατε προηγουμένως ότι δεν μπαίνετε στην ουσία της υπόθεσης Νοβάρτης, αλλά έχει βγάλει Νέα Δημοκρατία ανακοινώσεις και τα φερόμενα σε εμπλεκόμενα πρόσωπα και μιλάνε πρώτον για τον τεμαχισμό των παραγγελιών από την πλευρά της δικαιοσύνης. Από τη μία έχουμε τους τέσσερις που πάνε στο αρχείο, τους πέντε που συνεχίζεται η έρευνα, τον κύριο Λοβέρδο που πάει υπόθεση στη Βουλή, και την ίδια ώρα έχουμε και, και το θέμα της το κατά πόσο είναι σύνηθες αυτό. Επικαλούμε και τη νομική σας ιδιότητα για να μου απαντήσετε κατά πόσο είναι σύνηθες να τεμαχίζετε έτσι μια τέτοια υπόθεση. Και πάνω σε αυτό. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω σε σχέση με το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας για την δήθεν υπόθεση Πετσίτη Αρτεμίου και την δήθεν εμπλοκή της Γενικής Γραμματέως κατά της Διαφθοράς στη συγκεκριμένη δήθεν υπόθεση. Καταρχάς, το αν υπάρχει υπόθεση το λέτε εσείς. Εγώ θεωρώ ότι δεν υφίσταται καμία υπόθεση. Από την ίδια την αρχή για την νομιμοποίηση εσόδων, για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, έχει γίνει σαφές ότι η Δύση, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι γνωστά για τις φιλοκυβερνητικές τους θέσεις. Συγκεκριμένα, νομίζω ότι η υπόθεση αυτή επανακινήθηκε από το πρώτο θέμα, αν δεν κάνω λάθος. Έγινε λόγος για διαστρέβλωση των ειδήσεων σε μια για διαστρέβλωση των στοιχείων σε μια υπόθεση η οποία ούτως ή άλλως είναι μυστική. Τώρα από εκεί και πέρα, σε σχέση με την κυρία Ξεπαπαδέα, την Γενική Γραμματέα κατά της Διαφθοράς, την οποία εσείς προσπαθήσατε με την ερώτησή σας να εμπλέξετε σε μια υπόθεση για την οποία σας εξήγησα προηγουμένως το τι ακριβώς συμβαίνει, έχω να σας πω το εξής. Η κυρία Ξεπαπαδέα υπήρξε δικηγόρος, όπως η ίδια εξήγησε, μιας εταιρείας η οποία εμπορεύεται ιατρικά μηχανήματα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Ως προς αυτό το ζήτημα, και μάλιστα την εκπροσώπησε σε μία και μόνο δίκη, η οποία είχε να κάνει με την οφειλή μιας άλλης εταιρείας προς την εταιρεία αυτή, την εμπορική αυτή η εταιρεία, και για μια κατάσχεση ισχύρας τρίτου που έγινε ακριβώς εξαιτίας αυτής της οφειλής. Επομένως, ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω τι ακριβώς μεμπτό υπάρχει στο γεγονός ότι μια δικηγόρος εκπροσώπησε μια εμπορική εταιρεία ενώπιον ενός ελληνικού δικαστηρίου. Σήμερα όμως είδε και κάτι άλλο το φως της δημοσιότητας, ότι δήθεν η κυρία Ξεπαπαδέα βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο της μιας εταιρείας, ενώ κάτι τέτοιο είναι απαγορεύεται με βάση το γεγονός ότι και η ίδια αυτή τη στιγμή είναι Γενικός Γραμματέας κατά της Διαφθοράς. Άλλη μια διαστρεβλωμένη είδηση, σκοπίμως διαστρεβλωμένη για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να σπηλώσει τιμές και υπολείψεις ανθρώπων οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στη διαφθορά στη χώρα αυτή. Και νομίζω ότι η κυρία Ξεπαπαδέα προφανώς για να δέχεται μια τέτοια επίθεση κάτι καλό έχει κάνει στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς, και με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση για πολύ καιρό ακόμα. Να σας πω όμως ότι εδώ έχω μια ανακοίνωση από το Επιμελητήριο της Κέρκυρας από τις 9 Δευτέρου του 2016, σύμφωνα με την οποία γράφεται μάλλον ακριβώς το εξής. Μετά την αναχώρηση της Αναστασίας Παπαδέα τον Μάιο του 2015 και την παρέτηση από 10 Δεκάτου 2015 ενός άλλου μέλους, εκλέγεται νέο διοικητικό συμβούλιο για την εταιρεία για την οποία έγινε λόγος σε διάφορα δημοσιεύματα με πενταετή θητεία. Και στη συνέχεια αναφέρονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Αυτό μου κάνει εντύπωση πως στα διάφορα λαγωνικά της δημοσιογραφίας δεν το είδαν και επιχείρησαν για άλλη μια φορά με ψευδείς, με κατασκευασμένες, με fake ειδήσεις να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και να δημιουργήσουν όρους, αν θέλετε, όρους καχυποψίας απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Ακούστε να δείτε, όσο και να ψάξετε, όσο και να ψάχνουν κάποιοι, δεν πρόκειται να βρείτε
τίποτα μεμπτό από αυτή την κυβέρνηση η οποία καθημερινά δίνει δείγμα γραφής σεβασμού του νόμου, σεβασμού του δημοσίου συμφέροντος και μάχης ενάντια στη διαφθορά. Όσο κι αν κάποια λαγωνικά της πληρωμένης δημοσιογραφίας από τη μεριά της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να συκοφαντούν, συνεχίζουν να παράγουν κατασκευασμένες και ψευδείς ειδήσεις, τόσο περισσότερο εμείς θα πεισμώνουμε για να πολεμήσουμε τη διαφθορά, το πολιτικό και οικονομικό καθεστώς της ολιγαρχίας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα το οποίο μου θέσατε, ο τρόπος με τον οποίο κάθε φορά η εισαγγελία, οποιαδήποτε εισαγγελία διαχειρίζεται μια υπόθεση, είναι αποκλειστικά δική της αρμοδιότητα και από εκεί και πέρα εγώ δεν πρόκειται να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Επικαλούμενος και εγώ την νομική σας ιδιότητα, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε στο αντικειμενικό γεγονός ότι με βάση το πόρισμα, όπως έχει διαρρεύσει τουλάχιστον, θα φτάσει σήμερα στην Βουλή για την υπόθεση. Το είδατε εσείς το πόρισμα, κύριε Περδικάρη? Από αυτά τα οποία πληροφορούμαστε από τους συναδέλφους. Εγώ δεν το είδα όμως. Σας είπα, σήμερα θα φτάσει στην Βουλή, θα το δούμε. Φαντάζομαι λοιπόν ότι συμφωνείτε στο αντικειμενικό γεγονός ότι κατηγορούμενο πολιτικό πρόσωπο αυτή τη στιγμή για την υπόθεση δεν υπάρχει. Ζητείτε περαιτέρω διερεύνηση για 5 πρόσωπα, αρχαιοθετείτε για 4. Και για έναν ζητείτε να καταθέσει ανομωτίος ύποπτος για την υπόθεση. Ως Ιωνί κατηγορούμενος, αν μπορούμε να το πούμε καθ' υπερβολή έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί επιμένετε στο χαρακτηρισμό σας ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους? Το κόστος του σκανδάλου, κύριε Περδικάρη, εσείς μπορείτε να το αμφισβητείτε όσο θέλετε. Το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο ζημιώθηκε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 23 δισεκατομμύρια ευρώ από όλη αυτή την σκοτεινή, από όλη αυτή την βρώμικη υπόθεση, είναι ένα δεδομένο. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να κάνει τις αξιολογήσεις του προς αυτό. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι ζητείτε η άρση της ασυλίας ενός πολιτικού προσώπου για να καταθέσει ανομωτή, δηλαδή να καταθέσει ως ύποπτο στην υπόθεση, νομίζω ότι συνιστά ένα κάποιο πολιτικό γεγονός. Βεβαίως, ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί ο καθένας τα γεγονότα αυτά εξαρτάται προφανώς και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, εξαρτάται και από την σκοπιά από την οποία βλέπει τα πράγματα και νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές αυτό το οποίο λέω. Παρακαλώ, κυρία Μάνη. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών ή περί μη ευθύνης υπουργών, όπως έχουμε συνηθίσει πια να το λέμε, τι επίδραση είχε στη διερεύνηση του σκανδάλου Νοβάρτης όσον αφορά στα πολιτικά εμπλεκόμενα πρόσωπα? Γιατί ακούω και εγώ από συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ ότι μια σειρά αδικήματα έχουν παραγραφεί, τυχόν αδικήματα έχουν παραγραφεί, άρα η διερεύνηση αφορά αδικήματα που στέκονται στον χρόνο και δεν παραγράφονται, και επίσης αποδίδεται σε αυτή τη διαδικασία και η μεγάλη χρονική καθυστέρηση της ολοκλήρωσης διερεύνησης. Εντάξει, μπαίνουμε σε τεχνικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις συνταγματικές διατάξεις για την ευθύνη των υπουργών αλλά και τον νόμο περί ευθύνης των υπουργών. Τι λένε περίπου αυτές οι διατάξεις? Ότι για αδικήματα τα οποία τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων υπουργού, την αρμοδιότητα για την άσκηση της ποινικής δίωξης αλλά και την αρμοδιότητα για την διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης, την έχει Βουλή. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό το κατά την άσκηση των καθηκόντων. Η απιστία έχει κριθεί και νομίζω ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι πράγματι τελείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του Υπουργού και άρα ως προς το αδίκημα της απιστίας πράγματι με βάση αυτόν τον νόμο, τον κατάπτυστο νόμο τον οποίο εμείς μέσω της πρότασης που έχουμε καταθέσει για τη συνταγματική αναθεώρηση επιδιώκουμε να τον τροποποιήσουμε. Σε ό,τι λοιπόν αφορά ειδικά το αδίκημα της απιστίας, πράγματι έχει παρέλθει η σύντομη αποσβεστική προθεσμία η οποία προβλέπεται, δηλαδή για να το πούμε με απλά λόγια, το αδίκημα αυτό θεωρείται παραγεγραμμένο. Σε ό,τι αφορά τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ή της δωροδοκίας, αυτά δεν θεωρείται ότι τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων ενός υπουργού, δηλαδή τελούνται απλώς επευκαιρία των καθηκόντων, για να το πούμε έτσι, άρα δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για αυτά τα αδικήματα την εισαγγελική έρευνα, δηλαδή την προδικασία, την προκαταρκτική εξέταση, αλλά και την άσκηση της ποινικής δίωξης, αρμοδιότητα έχει να την ασκήσει όχι η Βουλή, αλλά η τακτική δικαιοσύνη. Αυτό δηλαδή το οποίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Πού βρισκόμαστε τώρα? Η τακτική δικαιοσύνη έχει ζητήσει, έχει θέσει για 4 πρόσωπα την υπόθεση του αρχείου και για ένα πρόσωπο
το οποίο την χάνει να είναι βουλευτής, ζητάει την άρση της ασυλίας του, έτσι ώστε αυτό το πρόσωπο, ο κύριος Λοβέρδος συγκεκριμένα, να καταθέσει ανομωτή ενώπιον του εισαγγελέα, και για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η άρση της ασυλίας του, της βουλευτικής πια ασυλίας του. Αυτό δεν σχετίζεται με την υπουργική ιδιότητα την οποία είχε στο παρελθόν, της βουλευτικής ασυλίας του από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κύριε Υπουργέ, από την αρχική σας τοποθέτηση είδα ότι ανεβάσατε πάρα πολύ ψηλά τους τόνους πολιτικά. Και από την απάντηση που δώσατε στο θέμα Πετσίτη Ξεπαπαδέα, αντιλαμβάνομαι ότι πολιτικά θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο υπονόμευσης της κυβέρνησης, που αν υπάρχει, τι στόχο έχει? Δηλαδή να σας οδηγήσει σε εκλογές? Κοιτάξτε, κυρία Καραγιωπούλου, δεν πρόκειται εγώ να κάνω θεωρίες συνωμοσίας. Εγώ θα κάνω, νομίζω, αυτονόητες πολιτικές αξιολογήσεις. Εμφανίζεται ή, εν πάση περιπτώσει, μπαίνει στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης το σκάνδαλο του Κελπνό. Κάνει την εμφάνισή του ο Πετσίτης. Βγαίνει η χώρα στις αγορές με εξαιρετικά επιτόκια ή έχουμε μια θετική είδηση στο πεδίο της οικονομίας. Κάνει την εμφάνισή του ο Πετσίτης. Βγαίνει στον αφρό η υπόθεση των θαλασσοδανείων. 400 εκατομμύρια ευρώ έχουν δανειστεί, δανεικά και αγύριστα έχουν πάρει τα δύο μεγάλα κόμματα, 259 Δημοκρατία, 150 το Κοινάλ. Δεν ξέρω αν κάνω ακριβώς, αν αποδίδω ακριβώς τους αριθμούς. Να μας πούνε τέλος πάντων και οι ίδιοι πόσα ακριβώς χρωστάνε και πώς σκέφτονται να τα αποπληρώσουν. Κάνει την εμφάνισή του και πάλι ο Πετσίτης. Έχουμε το σκάνδαλο της Νοβάρτης, εμφανίζεται, αφού αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι σε σχέση με την υπόθεση αυτή, εμφανίζεται ένα δίθεν σκάνδαλο, μία δίθεν, τέλος πάντων, ένα δίθεν ηθικό θέμα σε σχέση με την Γενική Γραμματέα κατά της Διαφθοράς, για το οποίο νομίζω ότι και η ίδια αλλά και εγώ προηγουμένως απάντησα με τον πιο κατηγορηματικό και καθαρό τρόπο, ότι πρόκειται για ειδήσεις οι οποίες είναι διαστρεβλωμένες, ψευδείς, κατασκευασμένες για να δημιουργήσουν τι? Να δημιουργήσουν έναν πολιτικό αντιπερισπασμό απέναντι στα πραγματικά σκάνδαλα τα οποία έχουν, αν θέλετε, συγκλονίσει τη δημόσια ζωή της χώρας. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, το κατανοούν πάρα πολύ καλά αυτό. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιος φιλοξενούσε στις τάξεις τους τον καταδικασμένο κύριο Μαντούβαλο. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιος φιλοξενούσε στις τάξεις του η Νέα Δημοκρατία τον καταδικασμένο κύριο Παπαγεωργόπουλο. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια πολιτική δύναμη χάρισε στις φαρμακευτικές εταιρείες 240 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φρόντισε να μην πληρώσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στο ελληνικό δημόσιο την περίοδο 2006-2010. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιος έστελνε δικογραφίες τις οποίες είχε την υποχρέωση να διαβιβάζει αμελητή στη Βουλή πίσω στον Άριο Πάγο και μετά καταγγέλει εμάς για δίθεν παρεμβάσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έχει μια σημασία να το πούμε. Γνωρίζετε, ας πούμε, ότι τον Απρίλιο του 2014, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αθανασίου είχε μια δικογραφία επί δύο μήνες στο συρτάρι του, δεν τη διαβίβασε στη Βουλή, και όχι μόνο δεν τη διαβίβασε στη Βουλή, αλλά αφού τη μελέτησε, την επέστρεψε και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή έκανε δικονομική ενέργεια. Δικονομική ενέργεια. Και έρχονται τώρα αυτές οι πολιτικές δυνάμεις να καταλογίσουν σε μας δήθεν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά μια πολιτική υποκρισία και μια πολιτική αντιπερισπασμού σε σχέση με τα πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη δημόσια ζωή και συνέβαιναν επί σειρά ετών στη δημόσια ζωή. Τώρα, αν εσείς θέλετε αυτό να το χαρακτηρίσετε πολιτικό σχέδιο υπονόμευσης, αν θέλετε να το χαρακτηρίσετε προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, για να προκληθούν πολιτικές εξελίξεις, το σίγουρο, αυτό που μπορώ εγώ να σας πω με βεβαιότητα, είναι ότι είναι αδέξιες προσπάθειες και προσπάθειες καταδικασμένες να αποτύχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δικαίωμά σας να τις χαρακτηρίζετε όπως θέλετε. Εγώ σας είπα ότι αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι επιδιώκεται από συγκεκριμένα εκδοτικά, επιχειρηματικά και πολιτικά κέντρα να δημιουργηθούν αντιπερισπασμοί σε σχέση με τις πραγματικά συγκλονιστικές ειδήσεις οι οποίες βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη.
ήθελα να ρωτήσω αν προετοιμάζετε ουσιαστικά με όλα αυτά να οδηγήσετε τη χώρα σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία για τι εννοείται με τις δικαστικές εξελίξεις, γιατί εμείς προετοιμάζουμε αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Γιατί... Το κλίμα έχει δημιουργηθεί διότι υπάρχει δικαστική εξέλιξη, κύριε Τσακίρη. Ναι, με όλη αυτή τη σκανδαλολογία τόσο από την. Με συγχωρείτε, είναι σκανδαλολογία. Είναι αυτά τα οποία καταλογίζονται στον κύριο. Αυτά τα οποία καταλογίζονται στην κυρία Ξεπαπαδέα. Δηλαδή οι ψευδείς και κατασκευασμένες ειδήσεις. Το γεγονός ότι έχουμε δικαστικές εξελίξεις, το γεγονός ότι έχουμε αιτήματα από την εισαγγελία για άρση ασυλίας πρώην υπουργού, δεν είναι σκανδαλολογία. Είναι πραγματικά αντικειμενικά γεγονότα. Ενώ επομένως, αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, κύριε εκπρόσωπε. Δεν δημιουργείται μόνο σας το κλίμα. Σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι, ότι ο κύριος Χάριτσης ζήτησε και έλαβε 106.000 κάλπες. Ετοιμάζετε τετραπές κάλπες το Μάιο. Με συγχωρείτε, το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό το οποίο οφείλει να κάνει, ειλικρινά δεν κατανοώ την ερώτηση, αυτό το οποίο οφείλει να κάνει να προετοιμαστεί για εκλογές, οι οποίες ούτως ή άλλως σε ένα, θα γίνουν εκλογές αυτοδιοικητικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019, όπως οφείλουν να γίνουν, και από εκεί και πέρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τον Οκτώβρη τελειώνει η συνταγματική θητεία της κυβέρνησης. Επομένως, το Υπουργείο Εσωτερικών τι πιο λογικό να κάνει από το να προετοιμάζεται ακριβώς για αυτές τις τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι προγραμματισμένες για το 2019. Άρα, ειλικρινά δεν κατανοώ τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται διάφορα γεγονότα σε αυτά τα πολιτικο-δημοσιογραφικά αφηγήματα που καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Λέω ότι ο κύριος Χαρίτσης, στη συνέχεια της ερώτησης του συναδέλφου, κάθε φορά που ρωτάτε για το εάν αυτές οι προπαρασκευαστικές ενέργειες αφορούν και το την πιθανότητα να πραγματοποιηθούν τετραπλές κάλπες το Μάιο, δεν έχει κλείσει κανένα ενδεχόμενο και το αφήνει ορθά νύχτα. Ο κύριος Χαρίτσης. Ναι. Ο κύριος Χαρίτσης έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, αλλά πολύ περισσότερο έχει δηλώσει κάτι τέτοιο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Επομένως, νομίζω ότι η ερώτησή σας έχει απαντηθεί. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Να αλλάξω λίγο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα αλλά και δηλώσεις των οικονομικών στελεχών της κυβέρνησης για αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου της οφειλής προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταρχήν να δούμε σε ποιο δρόμο βρίσκεται η κυβέρνηση όσον αφορά αυτό το θέμα και δεύτερο αν αυτή η αποπληρωμή επηρεάσει το κοινωνικό πακέτο, να το πω έτσι πολύ γενικά, της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι υπάρχουν επεξεργασίες για να γίνουν κινήσεις διαχείρισης του ελληνικού χρέους που θα δώσουν τη δυνατότητα να μειωθεί το επιτοκιακό κόστος τα επόμενα χρόνια. Για τις κινήσεις αυτές τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και τεχνικού χαρακτήρα. Πράγματι υπάρχει η σκέψη για να κατατεθεί πρόταση για την αποπληρωμή ενός μέρους των χρεών μας, των δανείων μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και άλλες κινήσεις διαχείρισης του ελληνικού χρέους από εκεί. Και πέρα, σε ό,τι αφορά το κοινωνικό πακέτο, να σας θυμίσω, κύριε Στρατάκη, ότι αυτό το κοινωνικό πακέτο, ή αν θέλετε, οι κοινωνικές παρεμβάσεις, τις οποίες διαρκώς παίρνει η κυβέρνηση στην κατεύθυνση σε ελάφρυνση των στρωμάτων τα οποία έχουν την περισσότερη ανάγκη και των στρωμάτων εκείνων τα οποία σήκωσαν δυσανάλογα το βάρος της κρίσης, δεν επηρεάζεται κατά κανέναν τρόπο από αυτές τις κινήσεις. Με την έννοια ότι πλέον βρισκόμαστε σε φάση μεταμνημονιακής παρακολούθησης. Έχουμε τη δυνατότητα εμείς να επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιτυγχάνουμε τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους και αυτός ο τρόπος προφανώς δεν μπορεί να επηρεαστεί από οποιονδήποτε διεθνή θεσμό. Άρα λοιπόν έχουμε ελευθερία ως προς τα μέσα, έχουμε συμφωνίες ως προς τους στόχους και αυτό νομίζω ότι αυτό νομίζω ότι έχει γίνει σαφές όλους τους τελευταίους μήνες με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε προχωρήσει σε μία σειρά ενέργειες σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό χώρο που προέκυψε για το 2019 και ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την ελάφρυνση συγκεκριμένων στρωμάτων, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, για τη μείωση του έμφυα κλπ. Επ' αυτού, κυρία Ζορμπά, θέλετε. Ναι, ορίστε, κυρία Αμάνη. Η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να αποπληρώσει
όλο το χρέος προς το Δουνουτού. Τώρα αυτά είναι, αυτά είναι λεπτομέρειες διαχείρισης του ελληνικού χρέους, τα οποία συμφωνούνται με, με το Υπουργείο Οικονομικών και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Και με αυτή την έννοια δεν θέλω να επισέλθω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν νομίζω ότι έχουν αυτή τη στιγμή, έχει αυτή τη στιγμή νόημα να τις πάμε παρακάτω. Όταν υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις συμφωνημένες και επεξεργασμένες, αυτές θα ανακοινωθούν και αρμοδίως. Παρακαλώ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και πώς επιμερίζονται, δηλαδή ακούγεται ότι θα έρθει πρώτα μέχρι το Πάσχα οι ρυθμίσεις που αφορούν στα ασφαλιστικά ταμεία και μετά ενδεχομένως το Πάσχα στην εφορία. Κύριε Ζορμπά, είναι δεδομένο ότι οι ρυθμίσεις και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία θα έρθουν. Υπάρχουν κάποιες επεξεργασίες που πρέπει να γίνουν ακόμα. Πρέπει να δούμε μια σειρά από τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση με τις ρυθμίσεις αυτές και από εκεί και πέρα είναι ευθέτω χρόνο. Δηλαδή, θεωρώ ότι πριν το τέλος του Απριλίου, αυτές οι ρυθμίσεις θα έχουν έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα υλοποιούνται. Παρακαλώ, κύριε Περιπέτη. Θέλω να σας ρωτήσω για την υπόθεση Πετσίτη, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι θα μου απαντήσετε πως είναι καθαρά πρέπει να διερευνηθούν προσωπικές του ευθύνες, όπως είχατε πει την προηγούμενη φορά. Καλά, αφήστε να απαντήσω εγώ λοιπόν. Ωραία. Το πρώτο σκέλος λοιπόν της ερώτησης είναι αυτό. Αν επιμένετε στη δήλωσή σας ότι πρέπει να διερευνηθούν τυχόν προσωπικές του ευθύνες. Και το δεύτερο είναι αν γνωρίζετε ποια σχέση είχε ο κύριος Παπάς με τον κύριο Αρτεμίου. Λοιπόν, κύριε Περδικάρη, επιμένω προφανώς στην δήλωση που έκανα την προηγούμενη φορά σε τούτην εδώ την αίθουσα, ότι δηλαδή ο κύριος Πετσίτης από κάποια στιγμή και μετά πήρε τον προσωπικό του δρόμο και έχει κάνει τις προσωπικές του επιλογές για τις οποίες και ευθύνεται και ελέγχεται. Από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση, όπως σας έχω πει δεκάδες φορές αυτήν εδώ την αίθουσα, δεν έχει να φοβάται απολύτως τίποτα. Ψάξτε όσο θέλετε, δεν πρόκειται να βρείτε σε μας πρακτικές ή πράξεις στις οποίες επιδίδονταν ή συνήθιζαν να επιδίδονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή πράξεις διαφθοράς, πράξεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, όχι, δεν γνωρίζω τη σχέση του κύριου Παπά με τον κύριο Αρτεμίου. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, σχολιάστηκε πολύ η ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στο Γαλάτσι και το γεγονός ότι αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές σε προοδευτικούς πολίτες, πολύ λίγες φορές στο ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά. Υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις όπως του κ. Τσακαλώτου, νομίζω, που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι χρήσιμος μόνο αν παραμείνει στην αριστερά. Θα είναι χρήσιμος στην Ευρώπη μόνο αν παραμείνει στην αριστερά. Ήθελα ένα σχολείο επί τούτου και ένα δεύτερο σχόλιο για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρείτε πως υπήρχε λάθος, λανθασμένη επικοινωνιακή διαχείριση της Συμφωνίας των Πρεσπών μέχρι να φτάσουμε στη Συμφωνία και κατά την υπερψήφισή της, και αν αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι συγκυβερνούσατε με τους ΑΝΕΛ? Με συγχωρείτε. Τώρα έχετε τη συνήθεια να κάνετε δύο ερωτήσεις, οι οποίες συνήθως είναι και άσχετες μεταξύ τους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το σχολιάσω αυτό. Να προσπαθήσω να βρω έναν ήρμο. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Όμως να σας θυμίσω ότι το Σάββατο αυτό το οποίο έγινε ήταν ένα κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ προς τους προοδευτικούς πολίτες για να συγκροτηθεί η προοδευτική συμμαχία. Επομένως, ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε παρά να απευθύνεται και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ίδια στιγμή να απευθύνεται και στους προοδευτικούς πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τι? Βλέπουν ότι η μοναδική δύναμη, η μοναδική πολιτική δύναμη, η οποία μπορεί να υπερασπιστεί αξίες, αρχές, στόχους και να υπερασπιστεί και την ευρωπαϊκή προοπτική απέναντι στην άνοδο, την ακραία άνοδο νεοφιλελεύθερων δυνάμεων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να σφιχταγκαλιάζονται με την ακροδεξιά. Αυτό το βλέπουμε και στο παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο κύριος Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό υβρίδιο ακραίου νεοφιλελευθερισμού αλλά και ακροδεξιού εθνικιστικού λόγου. Άρα λοιπόν η μοναδική δύναμη που μπορεί να αντιπαρατεθεί με αυτήν την νέα πολιτική κατάσταση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα είναι ακριβώς
η αριστερά, η οποία πρέπει να δημιουργήσει μια όσο το δυνατόν πιο μαζική, όσο το δυνατόν ευρύτερη προοδευτική συμμαχία. Άρα λοιπόν δεν τίθεται κανένα θέμα περί της παραμονής ή της μη παραμονής του ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά. Η δεύτερη ερώτησή σας αφορούσε τη συμφωνία των Πρεσπών και αν την διαχειριστήκαμε ορθά ή λανθασμένα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς επί έναν ολόκληρο χρόνο αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις ευρύτερες δυνατές κοινοβουλευτικές συνενέσεις πάνω στην εθνική γραμμή όπως αυτή είχε καθοριστεί την τελευταία 20ετία. Η Νέα Δημοκρατία, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι δέσμιος της ακροδεξιάς ομάδας Σαμαρά Βορύδη Γεωργιάδη, είναι προφανές ότι ξέχασε τις παλιές του απόψεις σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να επιληθεί το ζήτημα της ονομασίας γειτονικής χώρας, αποφάσισε να αγκαλιάσει ακροδεξιές πρακτικές, αποφάσισε να φλερτάρει με τον, αν όχι να υιοθετήσει έναν ακραίο εθνικισμό, να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία από κεντροδεξιό φιλελεύθερο κόμμα σε παρακολούθημα, αν θέλετε, των πολιτικών τοποθετήσεων της Χρύσης Αυγής, και με αυτή την έννοια οδηγηθήκαμε στην συνθήκη αυτή, όπου τελικώς η Συμφωνία των Πρεσπών πέρασε με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κάποιων φιλελεύθερων κεντροαριστερών ή κεντροδεξιών βουλευτών, οι οποίοι σέβονται το παρελθόν τους, σέβονται τις ιδέες τους, σέβονται τις αρχές τους, σε πλήρη και απόλυτη αντίθεση με αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ξέχασε όλα όσα έλεγε 30 χρόνια και για να μην έχει εσωκομματικά προβλήματα, να μην αντιμετωπίσει, εν πάση περιπτώσει, μια εσωκομματική σύγκρουση με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είναι ο πραγματικός, αν θέλετε, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξε τη συγκεκριμένη γραμμή. Άρα λοιπόν η ευθύνη για το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία οφείλεται στο γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπόρεσε να έχει το πολιτικό σθένος να υπερασπιστεί τις παλιές του απόψεις. Αντίθετα, αγκάλιασε τον ακροδεξιό εθνικισμό της ακροδεξιάς ομάδας του κομματός του. Συγγνώμη, εσείς ήσασταν θέσμιος του κύριου Καμένου? Εγώ ίδιος προσωπικά. Η κυβέρνηση. Λοιπόν, όπως είδατε, εμείς από την πρώτη στιγμή, ανεξαρτήτως της πολιτικής τοποθέτησης του κυρίου Καμένου, καταλήξαμε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Επομένως, τι εννοείται αν ήμασταν ή δεν ήμασταν δέσμοι? Το γεγονός ότι είχαμε μια πολιτική συνεργασία δεν μας εμπόδισε από το να ολοκληρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτονόητη η απάντηση στο ερώτημά σας. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Θα σας ρωτήσω, επειδή κυκλοφορεί η είδηση ότι λόγω προβλημάτων με το ΚΑΣ η Κόσκο απειλεί να μετακομίσει στην Ιταλία. Αν έχετε γνώση αυτού του θέματος. Πρόκειται και για άλλη μια ψευδή και κατασκευασμένη είδηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Αντίθετα, κοιτάξτε να δείτε, εδώ σε σχέση με το ΚΑΣ υπάρχει έτσι μια προσπάθεια κάθε φορά να δημιουργηθεί μια σπέκουλα. Τα ίδια ακούγαμε και για την επένδυση στο ελληνικό. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θέλω να σας πω, κύριε Τσακίρη, και αυτό είναι σημαντικό, προσπαθήσαν να παριστάνουν τους πονηρούς. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι μπορούν, για να κάνουν χατήρια, αν θέλετε, επιχειρηματικά, μπορούν να παρακάμπτουν διαδικασίες, μπορούν να παρακάμπτουν νόμους και κανόνες, κάνοντας, αν θέλετε, τους καλούς στα επιχειρηματικά συμφέροντα με τα οποία κάθε φορά είχαν σχέσεις. Τελικά, πού καταλήγαμε? Καταλήγαμε στο ότι όλες οι επενδύσεις, ακριβώς επειδή κυριαρχούσε η λογική του χατηριού, κατέληγαν να κολλάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή σε άλλα δικαστήρια. Γιατί? Επειδή δεν είχαν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες. Εμείς έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη. Η δική μας αντίληψη είναι ότι θα πρέπει οι νόμοι και οι κανόνες να εφαρμόζονται. Και αυτό δεν είναι απλώς και μόνο μια, αν θέλετε, ηθική επιταγή. Είναι και κάτι το οποίο είναι πολύ πιο αποτελεσματικό ως προς την ολοκλήρωση των επενδύσεων. Διότι αν δεν ακολουθηθούν οι κανόνες οι οποίοι προβλέπονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, από το ελληνικό δίκαιο, τότε οι επενδύσεις μπορεί να προχωρήσουν ως προς τα πρώτα του στάδια πιο γρήγορα, όμως στη συνέχεια θα έχουν ανυπέρβλητα νομικά προβλήματα ενώπιον των δικαστηρίων. Αυτή είναι η λογική την οποία ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση και ακριβώς αυτήν την λογική ακολούθησε και στην περίπτωση του ΟΛΠ. Δηλαδή, ακολούθησε όλες τις διοικητικές διαδικασίες, πήγε, για να το πούμε έτσι, by the book, και ακριβώς γι' αυτόν το λόγο όλες οι επενδύσεις και το master plan του ΟΛΠ θα προχωρήσει κανονικότατα και χωρίς να έχει κανένα απολύτως νομικό πρόβλημα που θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στο μέλλον. Παρακαλώ, κύριε Ραπανάκη.
Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στον αναγκαλισμό της Νέας Δημοκρατίας με τον εθνικισμό, θα ήθελα ένα σχόλιο για τα χθεσινά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, που η κυρία Χατζηγεωργίου κατήγγειλε ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επί της ουσίας οργάνωσαν μια επιχείρηση αποδοκιμασίας. Θα σας πω το εξής. Από ό,τι φαίνεται, η πολύ παρέα με τους εθνικιστές έχει κάνει την Νέα Δημοκρατία όχι απλώς να ζηλέψει το λόγο τους, αλλά να ζηλέψει και τις πρακτικές τους. Τέτοιου τύπου αντισυγκεντρώσεις ή αν θέλετε πρακτικές δίθεν αγανακτισμένων πολιτών που τελικά καταλήγουν να είναι στελέχοι και απόγονοι βουλευτών ή πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν πάρα πολλές και δεν μας φοβίζουν και δεν μας τρομοκρατούν και είμαι απολύτως βέβαιος ότι ούτε την κυρία Χατζηγεωργίου τρομοκρατούν. Τους μόνους που εκθέτουν είναι τους ίδιους οι οποίοι επιδίδονται σε τέτοιου τύπου τραμπούκικες πρακτικές, όμως στο τέλος αποδεικνύονται όλοι αυτοί οι κύριοι ποντίκια που βρυχόνται. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Ξαναπάμε λίγο γαλάτσι. Λοιπόν, υπάρχει... Ναι, εγώ όμως δεν είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορείτε όμως να μην σχολιάσετε γεγονότα τα οποία βρίσκονται στο προσκήνιο. Από το κοινάλ υπάρχει μία, αν θέλετε... δικαιολογία, μία ρητορική ότι ουσιαστικά η όλη εκδήλωση του Γαλατσίου αποσκοπούσε στο να πλήξει το Κινάλ. Δηλαδή μοναδικός και κύριος στόχος της εκδήλωσης του Γαλατσίου ήταν το Κινάλ. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε να δείτε, έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές σε αυτή την ερώτηση. Το Κινάλ θεωρεί ότι λαϊλατείται ο προοδευτικός χώρος, θεωρεί ότι διεμβολίζεται ο προοδευτικός χώρος. Τον μοναδικό που πρέπει να κατηγορεί το κίνημα αλλαγής για το γεγονός ότι πλέον δεν μπορεί να εκφράζει τμήμα του προοδευτικού χώρου είναι τον εαυτό. Από το 2011 και μετά, από το 2010 και μετά, βασικά μετά την είσοδο στα μνημόνια, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν και άλλες πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά την περίοδο που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία προοδευτικά το τότε Πασόκ, μετέπειτα Δυσί, σήμερα Κινάλ, προοδευτικά ταυτιζόταν όλο και περισσότερο, όχι μόνο στο λόγο αλλά και στις πολιτικές επιλογές με τη δεξιά. Με αυτή την έννοια είναι δεδομένο ότι άφησε έναν απολύτως κενό χώρο, τον χώρο του κέντρου, του φιλελεύθερου κέντρου, της κέντρου αριστεράς, πράγμα το οποίο έφτασε στο απόγειό του με τη στάση την οποία κράτησε το κίνημα αλλαγής στη Συμφωνία των Πρεσπών. Επομένως, αν κάποιον οφείλει να κατηγορεί το κίνημα αλλαγής για το γεγονός ότι πλέον δεν μπορεί να εκφράσει αυτόν τον πολιτικό χώρο, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει πολίτες οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι ή κέντρο αριστεροί, είναι τον ίδιο τον εαυτό και κανέναν άλλον. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δημιούργησε μια νέα πολιτική συνθήκη, δημιούργησε μια πολιτική συνθήκη αναδιαμόρφωσης των σχετισμών και τελικά βοήθησε η Συμφωνία των Πρεσπών, αν θέλετε, για να ξεχωρίσει ήρα από το στάρι, να ξεχωρίσει ποιοι τοποθετούνται με συνέπεια σε έναν χώρο αντιεθνικιστικό, σε έναν χώρο ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει τη σχέση του με τη μυσαλλοδοξία, με την επιθετική πολιτική την οποία θέλει να ασκεί η δεξιά στα εθνικά θέματα και ποιος ακολουθεί το λόγο της ακραίας δεξιάς και των εθνικιστών. Απλά είναι τα πράγματα, επομένως νομίζω ότι κάπου εκεί θα μπορούσε και το Κινάλ να δει τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται στο πολιτικό αδιέξοδο που βρίσκεται σήμερα. Παρακαλώ, κύριε Τσιγούρη. Θα ήθελα να ρωτήσω, με βάση την τοποθέτησή σας, για τους ισχυρισμούς περί σκευωρίας που διατυπώνεται κυρίως από τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Μιλήσατε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η τοποθέτηση περί παρεμβάσεων με όσους μιλούν πάνω σε αυτή τη γραμμή, είναι ισχύει σε μία περίπτωση ή είναι για όλες τις περιπτώσεις. Αν δηλαδή πιστεύετε ότι γενικώς τα πολιτικά στελέχη που σχολιάζουν αποφάσεις της δικαιοσύνης ή υποθέσεις που είναι από έρευνα θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικά. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τσιγουρή,
Αν παρακολουθήσετε την ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα τελευταία 40 χρόνια ή την δημόσια πολιτική συζήτηση η οποία διεξάγεται στα κοινοβούλια όλων των χωρών που έχουν κράτος δικαίου και αναγνωρίζουν την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, θα δείτε ότι πάμπολες φορές η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ζητήματα τα οποία βρίσκονται ενώπιον δικαστηρίων για να κριθούν ή έχουν κριθεί από δικαστήρια. Και υπάρχουν πολιτικές απόψεις, νομικές ερμηνείες, διαφορετικές σκοπιές, πολιτικές αντιπαραθέσεις και πολιτικές συγκρούσεις ακόμα σε σχέση με αυτές τις υποθέσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαγορευτεί, ούτε πρέπει να απαγορευτεί σε καμία χώρα του κόσμου. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών τι είναι? Ότι η μία εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει, δηλαδή δεν επιτρέπεται να κάνει ενέργειες για να προσπαθεί να επηρεάσει την κρίση ή τις αρμοδιότητες μιας άλλης εξουσίας. Άρα εδώ έχουμε δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Από τη μία μεριά έχουμε τη δημοκρατική συζήτηση σε ένα κράτος δικαίου και από την άλλη μεριά έχουμε παρεμβάσεις οι οποίες δεν σέβονται, αν θέλετε, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων που προβλέπει το Σύνταγμα. Ως προς αυτό, βεβαίως, πρέπει να είμαστε αυστηρότατοι. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται καμία εξουσία να παρεμβαίνει στα της άλλης εξουσίας. Αλλά το να σχολιάζει, να κρίνει, να αξιολογεί, να λέει την άποψή της, να καταθέτει τη σκοπιά στη δημόσια συζήτηση, νομίζω ότι δεν είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπος να χαρακτηρίσει ως παρέμβαση της μίας εξουσίας σε μια άλλη. Οπότε βεβαίως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά από εκεί και πέρα αλίμονο αν απαγορεύσουμε και την δημόσια συζήτηση για ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, είναι, βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Παρακαλώ, κυρία Σαββοπούλου, και στη συνέχεια. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω αν η παρότρινση του κυρίου Σκουρλέτη προς τον Πρωθυπουργό στην εκδήλωση στο Γαλάτσι, πρόεδρε, τώρα μπορείς να πας σε εκλογές, θεωρώντας πως είναι μια πετυχημένη εκδήλωση αυτή στο Γαλάτσι, αν βρήκε ανταπόκριση στον Πρωθυπουργό. Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2019. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2019. Δεν θα υπάρξουν τετραπλές κάλπες το Μάιο. Είναι τόσο απλό. Μπορώ να ρωτήσω και κάτι ακόμα για το Γαλάτσι? Βεβαίως. Ακούω για τη διενέργεια εκλογών σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αλλά και γενικότερα, από το 2016. Το ερώτημα είναι ότι, εντάξει, εσείς οφείλετε να ρωτήσετε με την έννοια ότι κάνετε τη δουλειά σας. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κουραστεί να κυκλοφορεί τα ίδια και τα ίδια αφηγήματα επί μία τριετία? Παρακαλώ, κυρία Σαββοπούλου, πείτε μου. Σας επικρίνουν, κύριε εκπρόσωπε, μετά, επανέρχομαι στο Γαλάτσι, μετά και την εκδήλωση στο Γαλάτσι, ότι έχετε ανοίξει τις πόρτες σας ως κυβερνών κόμμα σε πρόσωπα, στελέχη που σηματοδοτούν μια πολιτική νοοτροπία, πολιτικά κόμματα τα οποία έχετε κατηγορείτε ως παλιό, ότι έχουν φέρει τη χώρα στη χρεοκοπία, ακόμη και πρόσωπα τα οποία ανήκουν και σε νεότερες κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, που μας έβαλαν στα δόντια του Δουνουτού ή που ήταν της ρητορικής του «λεφτά υπάρχουν». Και θα ήθελα το σχόλιο σας απέναντι σε αυτές τις επικρίσεις. Θα σας πω το εξής. Οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος, οι ευθύνες και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία της χώρας το 2010 είναι τεράστιες. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια των μνημονίων, συνειδήσεις μετασχηματίστηκαν, συσχετισμοί μετατοπίστηκαν. Η Ευρωπαϊκή αλλά και η Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία, οι τμήματά της, άρχισαν να κάνουν αυτοκριτική για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν τις δεκαετίες του 90 και του 2000 να συμπλέψουν με τον νεοφιλελευθερισμό, αποδεχόμενες οι πολιτικές δυνάμεις αυτές, η Σοσιαλδημοκρατία δηλαδή, ένα απολύτως αυστηρό, ένα απολύτως νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, προσπαθώντας να κάνουν αυτό το οποίο εκείνες θεωρούσαν καλύτερος, αποδεχόμενος όμως, ξαναλέω, τις βασικές συντεταγμένες πολιτικής σύγκρουσης. Από τότε μέχρι σήμερα όμως έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκι. Και πολύ περισσότερο φαίνεται να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες σταδιακά αποχώρησαν από τον πολιτικό χώρο που εξέφραζε, αν θέλετε, την σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ. Πολιτικές δυνάμεις που αποχώρησαν την περίοδο του 2011, την περίοδο δηλαδή της μεγάλης ύφεσης, τάξη του 10%, δυνάμεις οι οποίες συντάχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2012, δυνάμεις που συντάχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο ή το Σεπτέμβριο του 2015, και σιγά σιγά προοδευτικά δημιουργήθηκε, αν θέλετε, μία σχέση εμπιστοσύνης, μία σχέση αυτοκριτικής θέασης του παρελθόντος από τη μεριά αυτών των πολιτικών δυνάμεων. Όμως το σημαντικό δεν είναι αυτή τη στιγμή να κοιτάμε το παρελθόν. Το σημαντικό είναι να δούμε το μέλλον. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται εκτός μνημονίων. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, οι αντιθέσεις που καθόρισαν την πολιτική κατάστρωση της περίοδου 2010-2018 βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει, αμβλύνονται και δημιουργούνται άλλες αντιθέσεις. Όπως σας είπα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον εφιλελευθερισμό, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ακροδεξιά, τις εθνικιστικές αναδιπλώσεις, την εθνικιστική ρητορική τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, όσοι συμφωνούν με αυτό το προγραμματικό πλαίσιο και όσοι θεωρούν ότι θα πρέπει η κοινωνική πολιτική να ενισχυθεί, ότι θα πρέπει η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων να ενισχυθεί, ότι θα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της αγοράς εργασίας να ενισχυθεί, όσοι θέλουν την ελάφρυνση εκείνων και την αποκατάσταση των αδικιών του μνημονίου και την ελάφρυνση εκείνων οι οποίοι και σήκωσαν δυσανάλογα βάρη την περίοδο της κρίσης, συμπαρατάσσονται σε ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο. Πολύ περισσότερο συμπαρατάσσονται σε ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες δεν θέλουν να επιτρέψουν στην ακροδεξιά και τον εθνικισμό να πάρει το πάνω χέρι ούτε στην Ελλάδα ούτε και στην Ευρώπη. Δηλαδή συμπαρατάσσονται οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες αντιλαμβάνονται ότι ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος στην κοινωνική ισοπαίδωση, στην ακροδεξιά, στον εθνικισμό, στην εθνική αναδίπλωση. Άρα λοιπόν, όσοι αποδέχονται αυτό το πλαίσιο είναι καλοδεχούμενοι και νομίζω ότι μαζί τους μπορούμε να προχωρήσουμε. Κάνει. Παρακαλώ. Εγώ δεν σταματάω αν δεν σταματήσετε εσείς, κυρία Καλογεροπούλου. Κύριε εκπρόσωπε, ένα σχόλιο θα ήθελα ή μάλλον μία αποτίμηση της επίσκεψης του κύριου Τσίπρα στην Βόρεια Μακεδονία, μία εβδομάδα μετά. Νομίζω ότι ανοίξανε δρόμοι, η επιχειρηματική αποστολή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, υπήρξαν εμπορικές συμφωνίες, υπήρξαν επιχειρηματικές συμφωνίες, υπήρξε δηλαδή μια πολύ μεγάλη πρόοδος στο επίπεδο των διμερών οικονομικών σχέσεων. Γνωρίζετε ότι πλέον οι σχέσεις Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας είναι άριστες και νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της ίδιας συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία θα αποδειχθεί ευεργετική όχι μόνο για τις δύο χώρες αλλά και για το σύνολο των βαλκανικών χωρών, τη συνανάπτυξη και την αλληλεγγύη, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.